Και τη δόξα. Ε? Τη δόξα. Για ποια δόξα. Θα τρέξεις. Για τη δόξα. Ναι, έχω ένα πρόγραμμα. Επειδή είναι επικοινωνώ με τις ουράνιες δυνάμεις. Ναι. Άσχετα με καταλαβαίνεις. Αλλά εγώ πιστεύω με καταλαβαίνουν με τον χρόνο και έχω ένα πρόγραμμα, είναι το μεγαλύτερο διάρκεια η οποία θα γίνει, θα ξεκινήσω από το άγαλμα της ελευθερίας στη Νέα Υόρκη. Ποιο δυνατά. Από το άγαλμα της ελευθερίας στη Νέα Υόρκη. Και αφού διασχίσω ορισμένες πολιτείες, θα κατηγορήσω μέσω του Νέου Μεξικού, διασχίζοντας όλες τις εθνικές χώρες, μέχρι το Ρίο Ντι Τζανέιρο, στην αγκαλιά του Χριστού. Να μεταφέρω ένα μήνυμα αρμονίας, ειρήνης. Η απόσταση είναι 15.000 χιλιόμετρα. Ω, τρομερό! Υπολογίζω, θα εξαρτηθεί βέβαια από τη διάρκεια του φωτός της ημέρας, προφανώς να είναι από Μάρτιο μέχρι Αύγουστο, πριν την Ολυμπιάδα στο Ρίο Ντι Τζανέιρο. Και πριν αυτό τον άθλο, έχω σκοπό, αφού επιστρέψω από τη Στοχόλμη, ευελπιστώ μέσα σε 2 μήνες να ετοιμαστώ μέσω Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σκόπια, Βελιγράδι, Βουκουρέστι, Ανατολική δηλαδή είναι Ευρώπη, ανεβαίνω επάνω με Μολδαβία, Ουκρανία, με όλα αυτά τα μέρη, πρωτεύουσα Κίεβο, μέχρι Ρωσία, να έχω συνάντηση κορυφής με τον Βλαντίμιρο Πούτιν. Να μιλήσουμε για το αντιμνημόνιο, διότι αυτός ο αγώνας θα είναι αντιμνημονιακός. Γιατί αυτός ο μανδύας που βλέπετε, μάλιστα, είναι ένας μανδύας που έχει πολλές ελπίδες και είναι πολύ δυνατότερος από το ράσο του Παναγιωτάτου εντός παρενθέσεως Βαρθολομαίο, διότι όπου αυτός ακουμπήσει κάνει θαύματα. Και ο μανδύας αυτός και ο άλλος και ο επόμενος είναι καθυλιασμένοι και μου δίνουν φτερά στα πόδια και ο μέαδος που φοράω στην κεφαλή μου ή το Στεφάνι, το λέω Στέφανο, με τα 2 περιστέρια, ένα λάξ, και θα διανύουν το λιγότερο 100 χιλιόμετρα την ημέρα, το φως της ημέρας, πόσο είναι μεγάλης διάρκειας η ημέρα, δεν με κουράζει να πατάω και τα 150 χιλιόμετρα. Έλα, τόσο πολύ. Ναι, τα έχω πολύ. Κάνει, τα έχω κάνει. Είμαι αχμιόδατος. Είμαι αχμιόδατος και πιστεύω θα περάσω ένα μήνυμα αντιμνημονιακό και εφόσον επιτεθούν αυτοί οι 2 άθλοι, χωρίς να επέρομαι, νομίζω θα είμαι ο καταλληλότερος για το αξίωμα του Προέδρου της Εθνικής Δημοκρατίας. Σοβαρά. Αυτό θα γίνει ανάλογη προπαγάνδια. Πολλά δοκιμάσαμε σε αυτόν τον τόπο και γενικά στις ανάλογες κοινωνίες. Η Σολίνα μπήκε στη Βουλή, τεχνοκράτες, παλαβοί, τρελοί. Ας μπει και ένας Ρωμαίος καλλιτέχνης και ένας εκπρόσωπος του Ολυμπιακού Πνεύματος. Ναι, είμαι ο καταλληλότερος για πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Ναι. Γιατί την υπογραφή την έβαλε ο Θεός και όχι μόνο. Και μετά από αυτόν τον άθλο, είμαι σίγουρος θα μου πει ο Ομπάμα, γιατί έχω πρόγραμμα εγώ, ναι. Αφού θα περνάω τα δημαρχία και θα τους λέω έπεσε η πόλη σας κάτω από τα δικά μου πόδια του Ευαγγελιστού, λοιπόν, ο οποίος έχω παρακαταθήκη από τις ουράνιες δυνάμεις, τις ουρδιακές δυνάμεις, αυτοί θα μεσολαβήσουν, θα νομιρώσουν προφανώς το πρόεδρο Ομπάμα και θα μου πει ο Ομπάμα. Δεν είναι τρελό αυτό, αυτά αποφασίζουν οι πάνω δυνάμεις, οι οποίες με δυναμώνουν. Θα μου πει, αγόρι μου, τι δώρο θα σου κάνω, και θα του πω, άκουσε Ομπάμα, να κάνεις αυτό που κάνω και εγώ να αλλάξω στη θέση σου. Για λίγο διάστημα, για να δεις πως εγώ μπορώ να βάλω τα πράγματα στη θέση τους, διότι είναι, ναι. Δεν κάνετε για το αξίωμα, διότι το αξίωμα αυτό ανήκει κανονικά, ναι. Πρέπει να ανήκει σε Έλληνα και ο κύριος έπεσε σε μένα, ο οποίος εκπροσωπώ το Ολυμπιακό Πνεύμα και ναι. Το πνεύμα της αμέσως δημοκρατίας της Πνικός. Του τεστ είναι της Δευτέρας αμέσως δημοκρατίας, της Πεντηκοστής και του Έλληνος Ναζωραίου Ιησού Χριστού. Οπότε θα το πω, άφησε με λιγάκι, ναι. Να δεις πώς κλείνουν τα προβλήματα. Διότι, ναι. Ναι, θα τα πω αυτά, δεν κάνω καλαμπούρι, όχι, όχι. Διότι άλλοι ανοίγουν τον δρόμο για μένα. Ο Πούτιν. Ο Πούτιν. Καλά, ο Πούτιν, είμαστε όμοιοι. Ο Πούτιν, συνέχεια θα καλιαζόμαστε. Υπάρχει μια περίπτωση, λοιπόν, ας πούμε, αν κάποια από την κόρη του είναι ανήπαντρη, να μου πει, λοιπόν, ας πούμε, γιατί ξέρεις, είμαι καιρό παιδί, μπορεί να μου πει ποια θέλεις να σου δώσω. Ή, ξέρω, εντάξει, αν πει, παιδί μου, εγώ, πού είσαι τόσο καιρό, λοιπόν, ας πούμε. Λοιπόν, εντάξει, μπορεί να γίνω και να μου κάνω και πατέρα. Ο Μόρση της Αιγύπτου. Για εκεί δεν έχω ξεκινήσει ακόμη. Ο Μόρση της Αιγύπτου, ναι, και αυτός. Ναι, και αυτός μπορεί να έχει καμία κόρη να μου τη δώσει. Λοιπόν, γιατί ωραίο παλικάρι. Ναι. Σοβαρά μιλάω, δε. Ναι. Ποιος άλλος. Ποιον. Ο Άσαντ, Πάσαρ Αλ-Άσαντ της Συρίας. Κοίταξε, έχω ένα μέλημα να τρέξω προς τα εκεί, αλλά για να τρέξω προς τα εκεί όμως, πρέπει όμως να προηγηθούν οι άλλοι αγώνες, ευελπιστώ να η κρίση να σταματήσει, διότι αυτός θα με περιμένει, αλλά οι άλλοι θα μου τη στήσουν. Για τώρα όχι, δεν σκοπεύω να πάω προς τα εκεί. Ωραία. Ο Χασπάλα, ο Χασάν Ασάλα. Δεν νομίζω για τώρα. Το θέμα παίζεται μέσα στην Ευρώπη και στην Αμερική, εγώ πιστεύω. Εκεί είναι τα κλειδιά. Ναι. Από εδώ μπορούμε να διευθύνουμε τα πάντα, γιατί είναι το διευθυντικό μας. Ωραία, άμα τρέξεις μέχρι το Ρίο δε Ζανέιρο, τι θα γίνει. Νέα Υόρκη, ναι, καταρχάς όλοι αυτοί οι λαοί θα βοηθούν από τη δική μου άβρα. Ναι. Διότι, όπως σας είπα, ο μανδύας μου είναι θεματουργός. Ναι. Και επειδή έλαβα την παρακαταθήκη σε ενύπνιο εδώ και 14-15 χρόνια, ναι. Ζωντανή όραση, και ήρθε ο Έλληνας Ναζωραίος, εύκος, ο Χριστός, όπως έστειλε την αποκάλυψη, ναι. Και ενώ ετοιμαζόμουν να πάω για πόλεμο, ναι. Ναι, για πόλεμο στη Σερβία, ναι. Γιατί ήθελα να σκοτώσω πάρα πολλούς Αμερικάνους, και πήγα με έναν δικαστικό μηνυτή, ναι. Πλακωτής λιγόταν Κωνσταντίνος, συνταξιούχο, ναι. Έδωσαν τα στοιχεία μου και με είπαν θα σε χρειαζόμαστε, οπότε θα σε δίνει λίγα συντόμως κάποιος στρατικός ακόλουθος, αλλά συνέβη το απροσδόκητο, έπεσε η κυβέρνηση Μιλόσεβιτς, ναι. Και τελικά δεν με φώναξανε, διότι οι κυβερνήσεις Μιλόσεβιτς. Ναι. Εγώ το μεταξύ άρχισα να έχω μία νεύρωση, δηλαδή είναι, και ο φίλος μου, ο συνταξιούχος, πλακωτής Κωνσταντίνος, ναι.
ο οποίος ήταν δικαστικός επιμελητής, με είπε να πω στη Λιγιόνα των Ξένων. Λέω, δεν υπάρχει Λιγιόνα των Ξένων τώρα. Και γέλασα. Άσε, θα δω. Και εμφανίστηκε λοιπόν σε όραση και έφυγε ο Έλληνας μας ωραίος και μου είπε, σήκω μου, λέει, παλαιολόγια. Δεν με είπε Παναγιώτα. Είπε παλαιολόγια. Το δυνατά. Εμένα μου είπε παλαιολόγια. Ναι. Εγώ άρχισα να τρέχω στο δωμάτιο και φωτάβια μέσα και έβλεπαν το Χριστό να είναι πάνω εκτός με ελαιοστέφανο. Ναι. Και να τρέχει και εγώ ακολουθούσα και κάποια στιγμή από το έδαφος δεν πακούσα κάτω. Τρομερά ενάλαθος και την άλλη μέρα πήγα στον επίσκοπο τον Λαϊνάκη. Ναι. Συνέπεισε να είναι και Πάσχα, το αφηγήθηκα. Ναι. Και η άλλη την αρχιμαντρίτης, άλλη πρεσβύτηρη και ειδικότερα ο Λαϊνάκης, μου λέει, ήταν όραση, μου λέει, πρέπει να τρέξεις μου λέει. Λοιπόν, γιατί θα δοξάρεις το όνομά του και πρέπει μέσω εσού. Οπότε πρέπει να φέρω τον σε πέρας και επειδή κατάλαβα κάτι ότι η παραμονή μου στο εξωτερικό δεν με συμφέρει, πρέπει να επανέλθω εδώ, ναι. Γιατί είναι από τον Αττικό ουρανό είναι που ξεκινάνε όλα, από την Ακρόπολη της Πνίκας. Και έχω ετοιμάσει ένα πολιτιστικό κίνημα που λέγεται Ιερός Λόγος Αλεξάνδρου, αυτό που γράφω εδώ πέρα. Ναι, ναι. Ιερός Λόγος του Αλεξάνδρου, έχω τις φραγίδες επάνω και συνεχίζω από κάτω που λέει άμεσα Ευαγγελική Δημοκρατία, Πνικός Ακροπόλιος. Και σχεδιάζω, ναι. Έχω τρία όπλα μάλλον, σχεδιάζω τρία όπλα. Το ένα όπλο είναι το χαρτονόμισμα. Το πρώτο μου όπλο είναι το χαρτονόμισμα, γιατί διερεύνησε τα οικονομικά στοιχεία της Ελλάδος και η Ελλάδα είναι μια ψωροκόστινα. Κάποιος παλιός συγγραφέας έχει δώσει εν έτη 1935 ερευνητής επιστήμου από έρευνες που έκανε στο υπέδαφος της Ελλάδος και αν συγκεντρώσουμε και τα μεταφράσουμε σε δολάρια, ναι. Αντιστοιχεί 10 εκατομμύρια δολάρια, 10 εκατομμύρια συγγνώμη ευρώ, ναι. Κατά άτομο στα 10 εκατομμύρια τουλάχιστον, το λιγότερο. Γιατί είναι η μόνη χώρα που σπραχονισίδες υπάρχει ένα ορυκτό που λέγεται, αν το έχετε ακούσει, όσμιον. Αυτό, μία ουγγιά, ναι. Κάνει 100.000 δολάρια. Είναι πιο ακριβό από την ουγγιά του χρυσού. Αυτός είναι το ζήτημα της υφαλοκρηπίδος που θέτουν οι φίλοι μας εντός εισαγωγικών του Ουρανομογγόλη, Τούρκοι. Λοιπόν, και... Δεν μου λες, ο Χόσνη Μουμπάρακ, αυτός μπορεί να κάνει τίποτα ή όχι. Μουμπάρακ. Δεν γνωρίζω τώρα, έχει παραιτηθεί, δεν ξέρω αν επανέλθει. Και... Τέλος πάντων, ναι. Το χαρτονόμισμα, το οποίο... επειδή έχω δουλέψει πάρα πολύ και θα εκδώσω το χαρτονόμισμα, το οποίο θα είναι 10 αλεξανδρινές μνές στις 4 γωνίες, ναι. Που θα είναι μεγάλη αξία, θα υπάρχει μια συνδυναμία, θα το υπολογίσω ακριβώς, οι 10 θα είναι μάλλον 500-800 σημερινά δολάρια και κάτι λιγότερο σε ευρώ. Και μια όψη θα είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, ο συνομιλός με τον Διογέννη το Λαέρτιο, το Κορίνθιο, το φιλόσοφο και πίσω από την κεφαλή του θα είναι ο 16ος ήλιος του Περιγίνας και θα επισημάνω το κεντρικό σταυρό, τον αρχικό κεντρό σταυρό. Επάνω θα γράψω Ιερός Λόγος Αλεξάνδρο τον ήλιο. Ναι. Η άλλη όψη του χαρτονομίσματος θα είναι η Ακρόπολη.
ενδιάμεσα Ακροπόλιος και πνικός του κοινοβουλίου θα είναι ο Χριστός, ο οποίος θα ευλογεί εμένα καθήμενον επί της θέσεως του αεροπαγήτου. Θα είναι δηλαδή ο αεροπαγήτης και ο πρώτος κυβερνήτης, διότι όλα θα διευθύνονται πλέον. Ναι. Έβαλε την υπογραφή ο Θεός, θα τα διευθύνομαι από εδώ και θα συστήσω το καινούριο κοινοβούλιο, το οποίο θα καταλύσω την βολή αυτή, την ψευδεπίγραφη και ανώμαλη. Είναι ένας, ένας δεύτερος άσος του Μανίκιου, είναι η μεγάλη χάρτα της Ελλάδος, η οποία θα την δείτε σύντομα, και τρίτον είναι η γλώσσα, η οποία πρέπει να μεθοδικά να την αποκαταστήσω, να μην δείτε ως η διεθνής γλώσσα, διότι είναι χλεβασμός να μην ομιλείτε και να μην μαθάνετε σε όλα τα σχολεία του κόσμου η ελληνική γλώσσα, διότι καμία γλώσσα δεν έχει 3,5 τουλάχιστον λεκτικούς χαρακτήρες. Αυτοί είναι οι άξονες πάνω στους οποίους εγώ θα βαδίσω και λειτουργώ βάσει ουρανίου σχεδίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.